Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς τη δική σας τη θέση. Έτσι. Εάν το ποτάμι θα δώσει ψήφο ανοχής σε μια κυβέρνηση αν θα δώσει ψήφο ανοχής και γενικά πώς το βλέπει όλο αυτό το σκηνικό. Γιατί... Ναι, πώς το βλέπει πραγματικά. Πρέπει να πω ότι με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο θέμα, το εθνικό μας θέμα αν θέλετε, είναι η σχέση μας με την Ευρώπη και η σχέση μας με τη ζώνη του ευρώ και η σχέση μας, την πορεία μας στην Ευρώπη, καθώς η Ευρώπη αλλάζει και μάλλον βελτιώνεται, μου κάνει φοβερά αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ ένα εταίρο ο οποίος είναι ελάχιστα ευρωπαϊκής κατεύθυνσης. Μου κάνει δηλαδή, πώς να σας πω, μου φαίνεται ότι είναι περίπου ένα αυτογκόλ και από τα αποδυτήρια κιόλας. Δεδομένου δε ότι η αίσθηση που έχω... Όχι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την άποψή μου. Η αίσθηση που έχω είναι ότι έξω από το θέμα του χρέους, το οποίο μπορεί κανείς να βγάζει όσες κορώνες θέλει, το μεγάλο θέμα το οποίο θα το έχουμε από αύριο είναι το θέμα της ρευστότητας. Και αυτό το θέμα της ρευστότητας δεν μπορεί να λυθεί αν δεν δρομολογηθεί μια εξομάλυνση και μια νέα συνεννόηση με την Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Και αυτό δεν νομίζω το εξασφαλίζει ούτε συμβολικά ούτε ουσιαστικά μια κυβέρνηση που στηρίζεται. Παλάβος μπορεί να μας δώσει απάντηση γιατί αυτό είναι μείζον θέμα. Για αυτό το θέμα. Να πω μόνο μια λεπτομέρεια από τους αριθμούς που έχουμε. Εμάς δεν μας πειράζει αν θα είμαστε θα είμαστε. Δεν είναι ο καημός μας αυτός. Δεν έχει Παπανδρέου. Μία εκλογή. Του Γιώργου Παπανδρέου. Το έστειλαν και σένα. Ναι, το πήρα και εγώ μήνυμα στο κινητό. Μετά από 92 χρόνια. Μήπως βγει στα Χανιά ο κ. Παπανδρέου που ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγήκε. Υπάρχει ένας άλλος Παπανδρέου. Ναι. Ανδρέας Παπανδρέου στα Χανιά. Άρα έχουμε διακοπή. Δεν είναι συγγενής. Άρα δεν μετράει. Βουλή χωρίς Παπανδρέου. Α, μάλιστα. Άρα δεν είναι. Άρα το μήνυμα ήταν λίγο υπερβολικά. Λοιπόν, ακούσουμε την απάντηση για τη ρευστότητα, κύριε Παλάφα. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν είμαστε στην προηγούμενη φάση. Δεν είναι πια κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου. Το κατάλαβα. Καταλάβατε. Λοιπόν, τα θέματα αυτά τα οποία θίγεται από την οικονομική πλευρά, την οποία ξέρετε βέβαια πολύ καλά, θα τεθούν σε άλλη βάση. Αυτό θέλω να πω. Ναι, απλώς ρευστότητα δεν θα έρθει από άλλη βάση. Εσείς τώρα γιατί μιλάτε για τον κύριο Παλάφα. Εκτός αν θεωρείτε ότι ο κύριος Παπακοσταντίνου, του οποίου η μισή οικογένεια ήταν στη λίστα Λαγκάρτ, και ο κύριος Τουρνάρας που είχε απέναντί του τους ομολόγους του τραπεζικού σύστημα, θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν. Κύριε Παλάφα, δεν είναι απάντηση αυτή. Δεν είναι θέμα διαπραγμάτευση, ρευστότητα. Με συγχωρείτε που σας το λέω. Η ρευστότητα των τραπεζών. Εσείς αρχίσατε χειρών αδίκων. Εγώ είπα να μείνουμε. Είπα χειρών αδίκων. Είπα ότι το πρόβλημα, το εθνικό θέμα της Ελλάδας είναι η ρευστότητα. Κλείνουν επιχειρήσεις. Ποιος το λέει αυτό. Δεν είπα ότι εσείς δεν θα μπορέσετε. Τα νούμερα, κύριε Παλάφα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το λέω και από μια πλευρά εθνική στο κάτω-κάτω. Κύριε Μπαλάφα, δεν το αμφισβητώ. Δεν φταίτε εσείς που δεν υπάρχει ρευστότητα. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου φταίει. Λοιπόν, εσείς απλώς πήρατε την καυτή πατάτα. Για ένα μεγάλο ποσοστό της ρευστότητας, το οποίο περιλαμβάνει και τη χώρα μας. Γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε. Μέσα σε πρόγραμμα, κύριε Μπαλάφα. Μέσα σε πρόγραμμα. Το βασικό είναι ότι περιέλαβε την Ελλάδα. Το βασικό είναι ότι με προϋποθέσεις, φυσικά. Κύριε Μπαλάφα. Θετικό, δείχνει μια γενικότερη στροφή. Ναι, γενικότερη κύριε στροφή. Κύριε Μπαλάφα. Ναι, η Ευρώπη στρέφει. Εσείς στρέφεστε ανάποδα με την Βρυξέλλα. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι η Ευρώπη δεν στρέφει. Δεν έχει τη θέση που είχε για την Ελλάδα το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μιγάνετε το λάθος. Προς το παρόν φτιάχνετε.